Το πρώτο πλοίο τη κλάση πλοίων αμφίβιων επιχειρήσεων Μιστράλ ξεκίνησε την υπηρεσία του για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό το 2006. Τρία πλοία τη κλάση υπηρετούν σήμερα το ναυτικό τη χώρα, ενώ σε κάποιο σημείο σχέδια προέβλεπαν και ένα τέταρτο πλοίο. Η κλάση Μιστράλ περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα πολεμικά σκάφη του γαλλικού ναυτικού μετά το Charles de Gaulle αεροπλανοφόρο. Ο πρωταρχικός σκοπός των σκαφών αυτών ήταν να αντικαταστήσουν την κλάση Ουραγκόν, η οποία υπηρετούσε από το 1965. Ο ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν αμφίβιες επιχειρήσεις, να λειτουργούν σαν κέντρα διοίκησης και να προβάλλουν την ισχύ του γαλλικού στόλου. Τα νέα σκάφη χρησιμοποιούν τέσσερα αποβατικά ή δύο αεροστρώμα hovercraft για να μεταφέρουν στρατεύματα και οχήματα στην ακτή. Τα Μιστράλ μπορούν να κουβαλήσουν ένα ολόκληρο τάγμα αρμάτων μάχη που περιλαμβάνει μέχρι 40 Λέκλερ, Tank ή 70 ελαφρύτερα οχήματα. Τα πλοία έχουν αρκετό χώρο για να φιλοξενήσουν 450 πεζοναύτε, αν και η χωρητικότητα μπορεί να επεκταθεί στου 900 στρατιώτε, αν απαιτείται. Η κλάση διαθέτει εξηλικοδρόμια και μπορεί να κουβαλήσει Έω 16 μεσαίου μεγέθου ελικόπτερα ή 35 ελαφριά ελικόπτερα στο υπόστογο αεροσκαφών τη. Αξίζει να αναφέρουμε πω κάθε ελικόπτερο το οποίο επιχειρείται από το Γαλλικό στρατό μπορεί να προσνιωθεί σε αυτά τα πλοία. Αυτή τη στιγμή η κλάση δεν επιχειρεί αεροσκάφη σύντομη ή κάθε τη απογείωση και κάθε τη προσγείωση αφού δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τα πλοία είναι οπλισμένα με δύο εκτοξευτέ συμπαντ για του πυράβλου επιφάνεια αέρο Μιστράλ και με δύο 30 χιλιοστών Μπρέντα Μάουσερ όπλα. Τα πλοία που σκοπεύονταν να παραδοθούν στο ρωσικό ναυτικό κουβαλούσαν διαφορετικό οπλισμό. Τα σκάφη ήταν οπλισμένα με δύο πάλμα οπλικά πυραβλικά συστήματα αεράμινα και με δύο γκίπκα εκτοξευτές για τους σύγκλα πυράβλους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.